Η μεγαλύτερη ετήσια ποσοστιαία αύξηση τη ανεργία μεταξύ των χωρών τη Ευρωζώνη καταγράφηκε στην Κύπρο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat. Μέσα σε ένα έτο, το ποσοστό τη ανεργία στην Κύπρο αυξήθηκε από 12,7% σε 17,1% του ενεργού πληθυσμού και σε απόλυτου αριθμού στι 76.000 άτομα. Το ποσοστό φαίνεται να αυξήθηκε και σε διάστημα ενό μήνα, καθότι τον περασμένο Αύγουστο βρισκόταν στο 16,9% και αφορούσε 75.000 άτομα. Αναφορικά με τι επιμέρου επιδόσει τη Κύπρου, το ποσοστό ανεργία στου άνδρες ήταν 17,3%, στι γυναίκε 16,9% και στου νέου κάτω των 25 ετών 43,9% ή 18.000 άτομα. Όπως προκύπτει από τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία της Eurostat, το Σεπτέμβριο η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε 26.872.000 άνεργους, εκ των οποίων 19,5 περίπου εκατομμύρια αφορούσαν την Ευρωζώνη. Τον ίδιο μήνα, ο αριθμό των ανέργων ηλικία κάτω των 25 ετών έφτασε στο σύνολο της Ευρωπαϊκή Ένωση στα 5.584.000 άτομα, με τα 3,5 περίπου εκατομμύρια να αφορούν τι χώρε της Ευρωζώνη. Σε ένα έτο, η ανεργία στην Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 996.000 άτομα. Τα ψηλότερα ποσοστά ανεργία στου νέου κατέγραψαν η Ελλάδα με 57,3% και η Ισπανία με 56,5%, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά κατέγραψαν η Αυστρία με 8,7% και η Γερμανία με μόλις 7,7%.